Το επεισόδιο αυτό είναι μια προσφορά των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης και του βιβλίου «Κυνηγή νετρίνων». Όταν ήμουν 10-11 χρονών, έστρεψα τυχαία ένα παιδικό τηλεσκόπιο προς ένα άστρο που η λάμψη του έμοιαζε πιο σταθερή από τα υπόλοιπα άστρα. Η εικόνα που αντίκρισα μέσα από τον προσοφθάλμιο φακό έχει μείνει χαραγμένη στο νου μου μέχρι σήμερα. Ήταν μια κουκίδα που γύρω της είχε έναν δακτύλιο. Έβλεπα για πρώτη φορά στη ζωή μου κάτι που μέχρι τότε είχα δει μόνο σε φωτογραφίες. Ήταν το ομορφότερο αντικείμενο του ηλιακού μας συστήματος. Ο γίγαντας πλανήτης Κρόνος. Ο Κρόνος είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος μετά το Δία. Όπως και ο Δίας, είναι ένας αέριος γίγαντας πλανήτης. Αυτό σημαίνει ότι αποτελείται κυρίως από αέρια και δεν έχει στερεόφλοιο, αν και έχει ένα πυκνό πυρήνα στο εσωτερικό του, με μάζα πολλές φορές μεγαλύτερη από τη μάζα της Γης. Η διάμετρος του πλανήτη στον Ισημερινό είναι περίπου 9,5 φορές μεγαλύτερη από τη διάμετρο της Γης, ενώ η μάζα του είναι 95 φορές μεγαλύτερη από τη μάζα της Γης. Βρίσκεται πιο μακριά από το Δία, με μια απόσταση από τον Ήλιο 9 φορές μεγαλύτερη από την απόσταση Γης Ηλίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχει μια αρκετά μεγάλη περίοδο περιφοράς γύρω από τον ήλιο, που είναι 29,5 χρόνια. Αυτό που είναι ασυνήθιστο σχετικά με τον Κρόνο, είναι ότι είναι υπερβολικά ογκώδης για τη μάζα που έχει. Έτσι είναι ο πιο αραιός πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος, με μια μέση πυκνότητα μικρότερη από την πυκνότητα του νερού. Οι άνεμοι στην ατμόσφαιρα του Κρόνου πνέουν με ταχύτητες μεγαλύτερες από ό,τι στον Δία, αφού φτάνουν τα 1800 χιλιόμετρα ανά ώρα. Οι υψηλές πιέσεις στο εσωτερικό του Κρόνου και του Δία, σε συνδυασμό με την ύπαρξη άνθρακα, ενδέχεται να οδηγούν στο σχηματισμό διαμαντιών. Για να σχηματιστούν διαμάντια, χρειάζεται μια θερμοκρασία πάνω από 1000 βαθμούς Κελσίου και μια πίεση πάνω από 50.000 ατμόσφαιρες. Αυτές οι συνθήκες υπάρχουν πράγματι στο εσωτερικό των γιγάντων πλανητών, και έτσι στο εσωτερικό του Κρόνου και του Δία ενδέχεται να βρέχει διαμάντια. Στο βόρειο πόλο του Κρόνου υπάρχει μια μυστηριώδης εξαγωνική δομή, η οποία πρωτοπαρατηρήθηκε από τις αποστολές Voyager και παρατηρήθηκε και πάλι από την αποστολή Cassini. Η επικρατέστερη υπόθεση σχετικά με αυτό το φαινόμενο είναι ότι οφείλεται στη διαφορική κίνηση των αερίων ρευμάτων κάτω από την επιφάνεια του Κρόνου. Αυτό σημαίνει ότι τα αέρια ρεύματα κάτω από το εξάγωνο κινούνται με διαφορετικές ταχύτητες. Στο νότιο πόλο του πλανήτη δεν υπάρχει εξαγωνική δομή, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια γιγάντια καταιγίδα, ένα τυφώνα στο μέγεθος της Γης με ανέμους 550 χιλιόμετρων ανά ώρα. Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του Κρόνου είναι σίγουρα οι δακτύλοι του. Πρωτοπαρατηρήθηκαν το 1610 από τον Γαλιλαίο, ο οποίος αρχικά νόμιζε ότι έβλεπε δύο ξεχωριστά σώματα δίπλα από τον Κρόνο. 45 χρόνια αργότερα, ο Ολλανδός αστρονόμος Christian Huygens ήταν ο πρώτος που μίλησε για έναν συμπαγή δακτύλιο γύρω από τον Κρόνο. Σήμερα γνωρίζουμε πια ότι οι δακτύλοι του Κρόνου δεν είναι συμπαγή αντικείμενα, αλλά αποτελούνται από αμέτρητα σώματα που κυμαίνονται σε μέγεθος από μικροσκοπικά σωματίδια μέχρι μεγάλους βράχους μήκους δεκάδων μέτρων. Για την προέλευση των δακτυλίων υπάρχουν δύο βασικές υποθέσεις. Η πρώτη υπόθεση λέει ότι οι δακτύλοι αυτοί σχηματίστηκαν από την καταστροφή κάποιου μεγάλου δορυφόρου του Κρόνου, που πλησίασε υπερβολικά τον πλανήτη και πέρασε το όριο του Ρος. Δηλαδή το όριο πέρα από το οποίο οι παλιρροϊκές δυνάμεις του πλανήτη μπορούν να διαλύσουν ένα δορυφόρο. Τα κομμάτια αυτού του σώματος μπήκαν σε τροχιά γύρω από τον Κρόνο, σχηματίζοντας τους δακτυλίους. Η δεύτερη υπόθεση σχετικά με τον σχηματισμό των δακτυλίων λέει ότι οι δακτύλοι αποτελούνται από υλικά τα οποία περίσσεψαν κατά τον σχηματισμό του πλανήτη και δεν μπόρεσαν να σχηματίσουν κάποιον άλλο δορυφόρο. Οι δακτύλοι χωρίζονται σε διαφορετικά τμήματα, τα κυριότερα των οποίων είναι τα τμήματα A, B και C, συνολικού πλάτους 60.000 χιλιόμετρων. Αυτό όμως που εντυπωσιάζει είναι ότι οι δακτύλοι είναι υπερβολικά λεπτοί, με ένα πάχος που κυμαίνεται από τα 10 μέτρα μέχρι το 1 χιλιόμετρο. Ο πιο εμφανής διαχωρισμός μεταξύ δύο δακτυλίων είναι το λεγόμενο χώρισμα του Cassini, μια περιοχή μικρής πυκνότητας μεταξύ των δακτυλίων A και B. Το πλάτος αυτού του χωρίσματος είναι 4.800 χιλιόμετρα. Ο Κρόνος έχει τουλάχιστον 62 δορυφόρους, ο μεγαλύτερος των οποίων είναι ο Τιτάνας. Ο Τιτάνας έχει μια διάμετρο 5.150 χιλιόμετρων και επομένως είναι μεγαλύτερος από τον πλανήτη Ερμή. Επίσης είναι ο μόνος δορυφόρος του ηλιακού μας συστήματος που έχει πυκνή ατμόσφαιρα.
Η διαστημική συσκευή Huygens που έφτασε στον Κρόνο μαζί με το διαστημόπλοιο Cassini προσεδαφίστηκε στον Τιτάνα το 2005. Αυτό ήταν ένα ιστορικό γεγονός, γιατί ήταν η πιο μακρινή προσεδάφιση που έχει επιχειρήσει ποτέ ο άνθρωπος και η πρώτη προσεδάφιση σε δορυφόρο πέρα από τη Σελήνη. Η αποστολή αυτή αποκάλυψε τη σύσταση της ατμόσφαιρας του Τιτάνα, η οποία αποτελείται κυρίως από άζωτο, αλλά και από κάποιες σύνθετες οργανικές ενώσεις σε αέρια και στερεή μορφή. Επίσης αποκάλυψε την επιφάνεια του Τιτάνα, η οποία δεν ήταν ορατή λόγω της πολύ πυκνής ατμόσφαιρας. Στην επιφάνεια του δορυφόρου, η θερμοκρασία είναι μείον 179 βαθμοί Κελσίου και η πίεση της ατμόσφαιρας είναι 50% μεγαλύτερη από αυτήν της Γης. Δεδομένης της μικρής βαρύτητας και της πολύ πυκνής ατμόσφαιρας, θεωρητικά ένας άνθρωπος με ειδικά προσαρμοσμένα φτερά θα μπορούσε να πετάξει στην ατμόσφαιρα του Τιτάνα. Ο Εγκέλαδος είναι το άλλο πολύ σημαντικό φεγγάρι του Κρόνου, αφού θεωρείται ο επικρατέστερος στόχος για την αναζήτηση εξωγήινης ζωής στο ηλιακό μας σύστημα. Κάτω από την παγωμένη επιφάνειά του έχει έναν θερμό ωκεανό, ενώ οι δεκάδες πίδακες που ανακαλύφθηκαν από την αποστολή Cassini περιείχαν οργανικές ενώσεις που θεωρούνται δομικά στοιχεία της ζωής. Όπως θα έχετε καταλάβει, πάρα πολλά από όσα γνωρίζουμε για τον πλανήτη Κρόνο και τους δορυφόρους του τα οφείλουμε στην αποστολή Cassini. Χάρη στην αποστολή Cassini δημοσιεύτηκαν τουλάχιστον 4.000 επιστημονικές μελέτες. Η αποστολή ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβρη του 2017 με την τελική πτώση του διαστημοπλοίου στην ατμόσφαιρα του Κρόνου. Εδώ τελείωσε το επεισόδιο για τον πιο εντυπωσιακό πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος. Μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες για τον Κρόνο και τους δορυφόρους του στα links που έχω βάλει στην περιγραφή του βίντεο. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και subscribe, αλλά και να ακολουθήσετε τη σελίδα Astronion στο Facebook. Εμείς φυσικά θα τα ξαναπούμε στο επόμενο διαστημικό μας ταξίδι. Γεια χαρά!